το ανήκει η σύνδεση με άλλους ανθρώπους, η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, με ανθρώπους που μέχρι χθες ήμασταν άγνωστοι. Ας το κρατήσουμε αυτό για να δούμε η βαθύτερη αυτή ανάγκη πώς σχετίζεται με αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα, με την ανάγκη για επικοινωνία. Όλοι μαζί, με αυτό το αόρατο νήμα που μας ενώνει όλους, που όλοι αναφέραμε, να μπορούμε να κάνουμε ένα υγιές σύνολο. Δεν είναι ανάγκη όλοι να πούμε, θα πούμε στο στίχο και θα ανοίξουμε επιχειρήσεις, θα βγάλουμε χρήματα. Πρέπει να μας εμπνέει αυτό. Ας ακολουθήσουμε οτιδήποτε μας εμπνέει. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε αυτά που μας απασχολούν πάνω στην ομιλία, στην επικοινωνία. Οπότε μας δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία αυτό το τρίμηνο. Το Link to the Speaker σας ακολουθώ από το πρώτο Secret Workshop. Σε κάθε Secret Workshop λοιπόν δημιουργείται κάτι μαγικό. Πηγαίνουμε για μία ώρα, μία μισή, δύο και καθόμαστε 3, 4, 5, 6 ώρες μέχρι και ένα ολόκληρο βράδυ. Θέλω αυτό το πράγμα να το κάνω συνέχεια. Είναι κάτι που μου βγαίνει και αισθάνομαι τόσο δυνατός και με τέτοια αυτοπεποίθηση με όλα αυτά που κάνουμε που δεν θέλω να το χάσω ποτέ. Αρχίζει και διαδίδεται, το μαθαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όπως αξίζει στον Αποστόλη, όπως αξίζει στους speakers, μας εμπνέει, μας παρασύρει με το πάθος του να είμαστε δίπλα του και είμαστε περήφανοι για αυτό. Είμαι και μέτρα, φύση, αστέρια, θάλασσες που τα είχα και λίγο σε όχι τόσο ιδιαίτερη αξία και βλέπω ότι κάποια πράγματα πλέον αξίζουν περισσότερο. Είμαστε τόσο πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας. Ερχόμαστε από τελείως διαφορετικό background, ερχόμαστε από άλλες περιοχές. Με συγκλονίζει ότι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, ίσως να μην έχουμε καμία σχέση ένας με τον άλλον, αλλά τα κοινά ενδιαφέροντα και ένας κοινός στόχος, πόσο κοντά μπορεί να μας φέρει να γίνουμε μια παρέα πραγματική και μια ομάδα. Αν ένα στόχο έχω στην επικοινωνία, είναι να βγάζω προς τα έξω την αλήθεια μου. Και να καταλαβαίνει ο άλλος που λέω την αλήθεια μου. Δηλαδή να το επικοινωνώ, όχι απλά επειδή λέω αυτό που λέω ότι το πώς είναι πολύ πιο σημαντικό από το τι. Να βγάζω την αλήθεια μου. Και όταν τουλάχιστον εγώ ακούω την αλήθεια την άλλη πλευρά, με βγάζει και εμένα από οποιαδήποτε θέση βρίσκομαι και με κάνει να εξελίσσομαι και να αναπτύνω. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ καλό. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί μου δείχνει νέες διεξόδους, νέες οδούς επικοινωνίας, πώς τελικά κάτι το οποίο μπορεί προσωρινά να ακουστεί ιδιαίτερα, πόσο πιο κοντά τελικά μπορεί να μας φέρει. Εάν κάποιοι από εμάς θεωρούμε ότι τα καλά πράγματα θα έρθουν και καλό είναι να περιμένουμε, προτείνω να το ξεπεράσουμε αυτό. Προτείνω να το αφήσουμε πίσω. Να καταλάβουμε ότι είναι εκεί, ότι υπάρχει και μέσα από αυτόν μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι αδερφοί. Νικώντας το φόβο μας. Να γίνουμε πολύ καλύτεροι τελικά όταν αυτό το παραγωγικό άγχος το βγάλουμε σε δύναμη για επικοινωνία, σε δύναμη για μάθηση, σε δύναμη για γνώση. Να φύγουμε από τη δουλειά μας, να ανοίξουμε την επιχείρηση, να κάνουμε την πρόταση γάμου, να μιλήσουμε στη σύντροφό μας, να πούμε σ' αγαπώ, να κλάψουμε μπροστά σε άλλους ανθρώπους, να κάνουμε το bungee jumping, να κάνουμε όλα αυτά που μπορούν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον καθένα. Υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις, κάποια στερεότυπα που είτε μας έχουν μεταδοθεί είτε έχουμε καλλιεργήσει εμείς οι ίδιοι. Και προτείνω να τα ξεπεράσουμε.